αυτές οι ομάδες ξεκινούν από τον ίδιο παρονομαστή περίπου. Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ η επιθέμενος. Αλλά προς την αντίπαλη εστία. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Αλμπάνης κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Κάνει μία σέντρα. Πακάκης. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Πολύ θεαματικό ψαλί. Αυτή η ακροβατική προσπάθεια μάλλον ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει σε αυτή τη φάση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο να βρεις δίκτυα έτσι.
ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Εκπληκτική αμυντική λειτουργία. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλη επίθεση και πέρασαν ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς να απειληθούν καθόλου. 0 εις το πηλίκον μέχρι στιγμής. Για να δούμε στα επόμενα 45 λεπτά. Σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λευκή ισοπαλία έως τώρα. Ας ελπίσουμε να δείξουν άλλο πρόσωπο οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Μάνταλος. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Και συνεχίζει. Κάνει ένα σου. Ακόμα περιμένουμε να γίνει κάτι στο μάτσο. Δεν έχουμε ακόμα σκορ. Βράνιες. Θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Μάνταλος. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μάνταλος. Προσπάθησε εκεί. Αλλά δεν μπόρεσε τελικά να στείλει την μπάλα στο χώρο που κινήθηκε στο παίκτη. Έλτερ Λόπες. Είναι γρήγορος σαν αστραπή.
Θα γεμίσει προς τον άξονα. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκτημα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Είναι επικίνδυνος εκεί. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Και ακόμα μένει όρθιος. Εκτός γραμμής, σε πλάγια. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αυτούς. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Πάει να την περάσει προς την κουτσά, είναι δύναμη την μπάλα. Ω, είναι μέσα. Ναι, ναι, επιτέλους. Εντυπωσιακός εδώ ο συνδυασμός των δύο παικτών. Θα έλεγα ότι ενήργησαν σχεδόν τηλεπαθητικά και έπιασαν αδιάβαστη την αντίπαλη άμυνα. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλ, ρέφερι. Λίγο απομένει για τη λήξη πλέον. Ό,τι είναι να κάνουν, πρέπει να το κάνουν τώρα. Ο διαιτητής φυρίζει. Ξεκινούν με κεκτημένη ταχύτητα. Κερδίζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο προμηνύει τα καλύτερα.